Πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Στίβο. Για το Άργος και την Αργολίδα υπάρχει μια μεγάλη επιτυχία, αφού μια αθλήτρια από το Άργος, αθλήτρια του Αριστέα Άργους, η Βίκη Κοτσοβού, κατέκτησε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό. Είναι η πρώτη φορά που από την Αργολίδα αθλητής ή αθλήτρια κατακτάει χρυσό μετάλλιο στις κατηγορίες ανδρών ή γυναικών του Στίβου. Βίκη, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι που εσύ μου καταρχήν μέρες έτσι μετά, πώς αισθάνεσαι, το έχεις... Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, γιατί ήταν κάτι ανέλπιστο. Είχα πάει με την πέμπτη θέση. Πάει με στόχο τη. Είχα μπει σαν πέμπτη και από την πρώτη βόλη κιόλας κατάφερα να κάνω ατομικό και να καταλάβω την πρώτη θέση. Δεν το περίμενες από την αρχή. Όχι, δεν το περίμενα. Ήταν, σας είπα, κάτι ανέλπιστο που, εντάξει, ήταν... Έκανες δύο φορές ατομικό. Ναι, ήμουνα στην πρώτη βόλη και μετά στην πέμπτη. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή γιατί συνυπήρξαμε μεγάλους αθλητές. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσα κι εγώ να φτάσω τόσο ψηλά. Στα 20 μου χρόνια. Και χωρίς τη βοήθεια του προπονητή μου, του Κώστα Καμπόσου, δεν θα είχα φτάσει μέχρι εδώ. Μίλησε μας λίγο λοιπόν για τον προπονητή σου, τον Κώστα τον Καμπόσου. Ήταν κι αυτός ακοντιστής, Βαλκανιονίκης. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και τον αισθάνομαι σαν πατέρα μου πλέον μετά από τόσα χρόνια και τον ευχαριστώ για την πορεία μου μέχρι εδώ. Και θα συνεχίσουμε του χρόνου ακόμα δυνατότερα, ναι. Από πρώτη γυμνασίου, πέμπτη δημοτικού ξεκίνησα, πρώτη γυμνασίου έπιασα ακόντιο στο χέρι μου. Στη συνέχεια είχα βγει πάλι, υπήρξα πρώτη Πανελληνιονίκης, δύο κορασίδων, ναι, δεύτερη Βαλκανιονίκης, δύο φορές. Είχα λάβει μέρος και στο παγκόσμιο που είχε γίνει το 2011 κορασίδων πάλι. Το επόμενο στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και με τη βοήθεια και όλων, με τη στήριξή τους, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι καλό. Χωρίς τη στήριξη δεν υπάρχει... Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πότε θα γίνει και πού? Δεν έχουν βγει ακόμα οι ημερομηνίες, αλλά λογικά στο καλοκαίρι θα είναι εκεί. Δεν ξέρω πού ακριβώς γίνεται, ναι. Γνωρίζουμε ότι ο Στίβος δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μπάσκετ, ούτε κάποιο άλλο άθλημα που έχει φέρνει λεφτά από πίσω, φέρνει χρήματα. Όλα αυτά τα χρόνια ποιος σε βοήθησε, ποιος σε στηρίζει, ποιος σε βοηθάει? Με στηρίζει ο προπονητής μου και η οικογένειά μου, όπως και με βοηθάει. Ο Δήμος μου πήρε δύο ακόντια που βοήθησαν και στην προπόνηση, αλλά σας είπα, για να φτάσω και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θέλω ακόμα περισσότερη στήριξη, γιατί εντάξει, από όλους. Ο στόχος είναι μεγάλος. Ακριβώς, είναι κάτι που περιμένουμε δύο χρονιές και πέρσι και φέτος προσπαθούμε να φτάσουμε το όριο, αλλά χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Χρειάζεται περισσότερη προπόνηση, χρειάζεται εσύ να μην έχεις έγνοιες άλλες στο ακριβώς, κεφάλι. Ναι. Έτσι. Τουλάχιστον τα συγχαρητήρια από κάποιους τα πήρες, έτσι. Τα πήρα, ναι, εντάξει. Μόνο συγχαρητήρια όμως, τίποτα άλλο.